έχουμε την Ιουλία. Η Ιουλία Βελισσάρα το πρέπει να είναι, ωραία. Γιατί παρουσιάσαμε από την αρχή αυτή την εικόνα, Ιουλία, με κάποια γνώστα του ταυτότητα συμπτάμενα αντικείμενα να καταδιώκουν αμερικανικά πολεμικά αεροπλάνα στην Καλιφόρνια. Τι είναι αυτό, είναι φάρσα, είναι σοβαρό? Για εξήγησέ μας. Δεν έχουμε ήχο. Το βίντεο, έλα, πάμε από την αρχή, γιατί τώρα σε ακούμε. Δεν είχαμε ήχο. Αυτό που γνωρίζουμε σήμερα είναι ότι το βίντεο είναι πραγματικό. Είναι μια διαρροή από το Πεντάγωνο. Το Πεντάγωνο έχει βεβαιώσει ότι πρόκειται για πραγματικό βίντεο που απεικονίζει ένα άγνωστο αντικείμενο. Το βλέπετε κι εσείς, είναι σε σχήμα πυραμίδας και καταδιώκει, το 2019 έχει αποτυπωθεί, 4 πολεμικά πλοία στα ανοιχτά της Καλιφόρνια. Πλοία, όχι αεροπλάνα. Πλοία καταδιώκει. Είναι ένα από αυτά τα οποία έπιασε η κάμερα ανδρών του πολεμικού ναυτικού. Έχει ένα περίεργο σχήμα, είπες, είναι σαν πυραμίδα και σαν να λάμπει, ακτινοβολή. Αυτό το οποίο έχει καταχωρηθεί είναι ότι είναι άγνωστο το αντικείμενο και κάποιοι κάνουν λόγο για αγνώστου ταυτότητας υπτάμενο αντικείμενο, το οποίο δεν έχει ανοιχνευθεί ποτέ ξανά. Το Πεντάγωνο λέει απλά ότι πραγματικά δεν γνωρίζει αν είναι αντικείμενο. Οι πιο δύσπιστοι λένε ότι πρόκειται για drones ή για μεγάλα μπαλόνια. Από εκεί και πέρα όμως το γεγονός ότι για πρώτη φορά το Πεντάγωνο παραδέχεται το βίντεο δεν είναι κατασκευασμένο και ότι το αντικείμενο είναι άγνωστο, ναι, σίγουρα δημιουργεί κάποιες απορίες. Και ένα ακόμα τώρα, ότι καταδιώκει πολεμικά πλοία του αμερικανικού ναυτικού, έτσι. Δηλαδή δεν είναι κάτι που τότε κάποιος ένα βουνό και λέει, α, τι χάζευα. Θέλω να πω ότι τα πολεμικά πλοία έχουν αμυντικά συστήματα πάρα πολύ εξελιγμένα. Άρα το να δημοσιοποιεί το ίδιο το Πεντάγωνο ένα αντικείμενο που καταδιώκει τα πλοία του, μάλλον σοβαρό ακούγεται. Στην πραγματικότητα δεν είναι δημοσιοποίηση, είναι διαρροή. Διαρροή, ακριβώς. Δεν θέλω να πω ούτε μπαλόνι μοιάζει καταρχήν ούτε τίποτα, γιατί θα έλεγε το Πεντάγωνο ότι τα πλοία μας δεν κινδύνευσαν. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, Ιουλία.